Γεια. Καλά, μια χαρά εσύ. Πώς είσαι? Μια χαρά. Μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τη Μαριάννα Γαριφαλίδη. Τι αρεφεντή. Εδώ, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είμαι πιο πολύ του ελληνικού, αλλά καλά το έχεις υπόψη εσύ. Είναι γνωστή YouTuber. Ναι. Πολύ γνωστή. Ναι. Ναι, 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 όχι, να έχουμε την αλήθεια. Είμαστε εδώ με την αλήθεια. Και θέλω να σε ρωτήσω, να ξεκινήσω και λίγο έτσι χαλαρά, αν όλα αυτή η φάση με το YouTube ήταν τύπου, το είχε σκεφτεί, το είχε ιδιάσει, κάτι χαλαρό τύπου, ανεβάζω ένα βίντεο, βλέπω πώς πάει, βλέποντας και κάνοντας. Εγώ όταν το ξεκίνησα, έβλεπα πάρα πολύ Αμερική YouTube. Ήταν ένα καλοκαίρι που το είχα λιώσει, το είχα πεθάνει όμως. Και λέω, ρε φίλε, όλοι το κάνουνε. Και ήταν το καλοκαίρι πριν ξεκινήσω τη σχολή μου, που είχα ένα μήνα ελεύθερο και δεν είχα τι να κάνω. Mm-hmm. Λέω, θα κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube στα ελληνικά. Ναι. Τι μπορεί να πάει στα βάλεω. Και αλλά τον εβάζω. Όλα γενικά, χαλαρά. Όχι, 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 δεν ήξερα τίποτα. Πού να πει. Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε και έκανα διαλύματα ένα χρόνο, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω, δεν ήξερα πώς να μοντάρω. Και έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Το περίμενε ότι θα έχει τέτοια επιτυχία όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Όχι. Όχι, ούτε καν. Εγώ σου λέω την πρώτη μέρα είχε ένα view το δικό μου βίντεο. Και μετά από ένα μήνα είχε δύο. Εγώ, το είχα δει εγώ και άλλο ναι, 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 ναι. Και είχε άλλο. Δηλαδή ήταν πολύ οργανικά όλο αυτό. Πήγαινε πολύ σιγά-σιγά. Οπότε δεν ήξερα εξ αρχή ότι είχα ένα πλάνο. Θα κάνω αυτό το βίντεο, αυτό το βίντεο, αυτό το βίντεο για να πάρω subscribers. Ναι. Απλά ανέβαζα ό,τι έβλεπα και ό,τι μου άρεσε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και η στιγμή που είδε ότι εδώ πάμε καλά, γίνεται δουλίτσα. Ναι, 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 ναι. Θυμάσαι πότε ήταν στο περίπου? Ναι, ήταν σε ένα χολ που είχα κάνει κάτι κινέζικα. Ναι. Και λέω, εγώ έπαιρνα πολύ πολλά και διάφορα κινέζικα, ένα, δύο, τρία ευρώ. Και λέω, ας θα γυρίσω και βίντεο. Και βλέπω ότι άρεσε αυτό το πράγμα στον κόσμο. Και έλεγα να κάνω πιο πολλά βίντεο, πιο πολλά βίντεο, πιο πολλά βίντεο. Αλλά δεν ήταν σε φάση. Τώρα μιλάμε και για ένα ευρώ έσοδα, ξέρω εγώ, από το κάθε βίντεο. Ναι. Δηλαδή 100 views και έλεγα, wow, 100 views. Ναι, ήταν πολύ. Καλά, στην αρχή φαντάζομαι, εντάξει, σταδιακά ρε παιδί μου, ήταν 1000-10000 και πάει έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή κάνεις γενικά vlogs, hauls, challenge, τα πάντα όλα γενικά και έχω δει, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι πολύ καλή. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που προτιμάς, να πεις εκεί το γουστάρω περισσότερο? Τα vlog. Ναι. Και τα haul. Να πεις τα challenge τώρα. Όχι. Κοίτα, τα vlog είναι πολύ ωραία γιατί έτσι όπως γυρίζεις τη μέρα σου είναι σαν να παίρνει τον άλλο μαζί σου και που λες πέντε πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Τα haul παίρνεις πράγματα. Εγώ ενθουσιάζομαι. Θα πάρω μια κούπα και ενθουσιάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε βγαίνει αυτό στο βίντεο που το δείχνω, το ενθουσιασμό. Γι' αυτό μου αρέσει. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι τα δύο μου αγαπημένα νομίζω. Ναι. Πάντως νομίζω ότι γενικά σε όλα είσαι καλή. Δηλαδή και challenge από τη ωραία. Ναι, 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 ναι. Προσπαθώ. Σωθή. Να εξελίσσω ό,τι πιάνω και ξεκινάω. Προσπαθώ να το εξελίσσω. Καλά κάνεις. Είναι αυτό που λέμε full time job. Ναι, ή ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει και λόγο νομίζω. Ναι. Παλιά δούλευα, ας πούμε, έχω τελειώσει φυσιοθεραπεία και δούλευα σε ένα φυσιοθεραπευτήριο. Γιατί είναι και τη περιοχή σήμερα, να πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν. Δεν. Δηλαδή πήγαινε εκεί, δούλευα ένα 8ωρο για 300 ευρώ. Ναι. Και απάντησα και μετά λέω: εφόσον παρατούμε από εκείνο, θα αφοσιωθώ 100%. Θα ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο στο YouTube, κάθε μέρα. Για να είμαι εγώ το αφεντικό μου και να μην έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Και από εκεί που το είπα εκεί, ξεκίνησε και είναι full time. Στο θεραπεία γενικά σ' αρέσει όμως. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή. Στεναχωριέμαι στο που έχω σταματήσει να ασχολούμαι, η αλήθεια είναι, αλλά για να ασχοληθεί και να βγάζει χρήματα από αυτό και να βιοπορίζει, OK. Πρέπει να ανοίξει κάτι δικό σου. Αυτό. Πρέπει να συγκεράσετε αυτού σου. Ναι, δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη για φυσιοθεραπευτήριο. Ναι. Θα πιάνω άνθρωπο και μπορεί να τον καταστρέφω ή να τον φτιάξω. Γιατί μπορεί να τον καταστρέφει? Πολλά παίζονται. Άκου σου λέω. Λες να μην το. Ναι, λέω είναι μεγάλο το ρίσκο. Ναι. Αν σου γινόταν μελλοντικά μου μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση. Ναι, γιατί μου λείπει πάρα πολύ. Θα το κάνει, θα το σκεφτόσουν. Ναι. Να τα, οπότε μπορεί να το. Ναι. Ή να κάνει κάτι συνδυαστικό με το κανάλι σου και αυτό. Και αυτό το έχω σκεφτεί. Γιατί αφού είναι το αντικείμενό σου. Ή τι όχι, δεν το έχει σκεφτεί να κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, ίσως τη μελλοντικά, ναι. Εσύ ξέρεις, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή βλέπω, επειδή μου το έχει ανεβάσει, είσαι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το σέρμα από το 16 περίπου. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τώρα 5 χρόνια. Ναι. Φοβάσαι κάποια στιγμή, μήπως υπάρξει κάποια φθορά, ο κόσμος κουραστεί, έχεις αυτό το άγχος να κάνω και κάτι διαφορετικό, να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν μπορεί να μείνει 100% ευθύνη. Δεν μπορεί να του έχει όλου ευχαριστημένου. Σίγουρα. Δεν γίνεται. Αυτό το λέω. Δηλαδή, υπήρχε μια εποχή που έκανα πάρα πολλά challenge και μου λέγανε Μαριάννα, σταμάτα τα challenge. Βαρεθήκαμε. Οκ, το ακούω.
Πάμε σε άλλα βίντεο. Μαριάννα, ξαναγύρνα στο τσάλε, θα το ξαναφέρουμε πίσω. Δεν μπορούσε να κάνει συνέχεια αυτά τα ψωγύρισματα. Ακούς τι λέει το κοινό σου και τι θέλει, αλλά πάνε σημαίνει και μετά αποφασίζει τι σου αρέσει εσένα εν τέλει. Σίγουρα υπάρχει το άγχος του ότι πέφτουν τα views, ξέρω εγώ, ή ανεβαίνουν τα views, ζητάει ο άνθρωπο ο άλλος παραπάνω από μένα. Σίγουρα υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω πάντα, άμα ακούς τι θέλει ο άλλος και το κάνεις πάντα αυτό που σου αρέσει και δεν το κάνεις επειδή πρέπει να βάζει λεφτά, πούμε, πάντα θα υπάρχει κοινό που θα σε ακούει και θα σε βλέπει. Ακούς όμως, έβαζε και την γνώμη του κοινού. Αν σου λέει αυτό, θα το ξανασκεφτείς, θα το υπολογίσεις. Έχω σταματήσει πολλές σειρές επειδή έβλεπα ότι δεν τους άρεσε καθόλου. Ναι. Να πούμε συγγνώμη παιδιά που κοιτάω, αλλά έχουμε εδώ και το Φιντέλ. Είναι ο γάτος του σπιτιού, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, μπορεί να κάνει κανένα guest. Αλλά είναι τριγυρίζω εδώ στο χώρο που μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί. Παίζει πίσω από την κουρτίνα αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων. Συγγνώμη Μαρία, είναι η διακοπή. Εδώ η κοπέλα έχει κατανόηση, είναι φιλός, εδώ δεν υπάρχει χρόνο ευτυχώς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Οπότε σήμερα μπορεί κάποιο να. Θέλω να σου πω ακαθαρά στους YouTuber. Λοιπόν, μπορεί κάποιο να βιοποριστεί από αυτό 100%. 100%. Είμαστε σε μια εποχή που όλα γίνονται μέσω ίντερνετ. Ναι. Όλα. Πάντα υπάρχει, παλιά ο influencer ήταν έχουμε και σου πολλά από τα πράγματα στο σπίτι σου. Τώρα ο influencer είναι είμαι στο σπίτι μου και σου πολλά από τα πράγματα. Πάντα υπάρχει χώρο στο ίντερνετ για να κάνει οτιδήποτε, αλλά και να ξεχωρίσει και να μην αντιγράφει ό,τι κάνει, ό,τι βλέπει. Για αρχή θα αντιγράφει προφανώ ό,τι βλέπει, γιατί αυτό βλέπει ότι τραβάει. Δεν υπάρχει παθολογία. Μετά, σωστά. Μετά πρέπει να αποκτήσει το δικό σου χαρακτήρα και αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ εξέλιξη, ειδικά όταν είναι το TikTok. Χαμό. Ναι. Σίγουρα μπορεί να βιοποριστεί από αυτά. Γιατί ακούω και άλλα παιδιά που λένε εντάξει, έτσι και έτσι, ανάλογα, δεν είμαι ευχαριστημένο βάσει αυτά που έχω κάνει και έχω δώσει. Ναι. Δεν ξέρω, για μένα είναι όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσο πιο πολύ θα σου επιστραφεί αυτή η δουλειά που έχεις κάνει. Σωστό. Αν μέσα στο έχεις και full time job, παίζει ρόλο και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν είχα και δεύτερη δουλειά παράλληλα, ίσως να είχα αφήσει πιο πίσω το YouTube. Ναι, κατάλαβα. Το πιο. Πάμε να αλλάξω λίγο κλίμα. Το πιο δύσκολο challenge που έχεις κάνει. Να ξέρεις, αυτή είναι η ερώτηση δική μου. Ναι, 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 ναι. Κοίτα. Μου πάνε να τη ρωτήσεις. Ή θα σου πω ένα challenge που έτρωγα για 24 ώρες gummy food. Αναπέξιο. Ναι. Ή θα σου πω ένα challenge που έμεινα για 24 ώρες στο μπάνιο. 24 ώρες στο μπάνιο. Μπισέ, στο μικρό μπάνιο του σπιτιού. Στο γιατί. Γιατί ήρθε το challenge. Είχα κάνει challenge το μεγάλο μπάνιο. Συγγνώμη, δηλαδή. Πουθενά αλλού. Πουθενά. Απεργία, επειδή δεν το έχω δει, τι έκανε. Ήμουν εκεί. Είχα φέρει τον υπολογιστή μου. Α, είχε οργανωμένη. Ναι, ναι, βέβαια. Μου έφερνε ο σύντροφο φαγητό. Του αρέσει ήταν εκεί. Οπότε ναι, τα βασικά ήταν εκεί, σωστό. Ήταν πολύ δύσκολο. Να σα ρωτήσω κάτι, μια και το είπε, θα μου δώσει και ωραία πάση για την επόμενη ερώτηση. Προτιμά τα βίντεο μόνη σου ή με τον Μπάμπη. Ο Μπάμπη πια ότι είναι ο σύντροφο. Ναι, εγώ. Έχουμε διαφορετική χάρη το καθένα. Θα σου πω, άμα μοντάρω εγώ το βίντεο μόνο μου. Γιατί δεν είναι εύκολο να μοντάρεις και τον άλλον μαζί παράλληλα. Και καμιά φορά τυχαίνει να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και λίγο εκνευριστικό. Άμα μοντάρει άλλο στο βίντεο, μαζί. Γιατί είναι πιο ωραίο να έχεις ένα interaction να μιλάς με κάποιον άλλον και να μιλάς μόνο στην κάμερα. Ανάλογα. Με το φαγητό, δηλαδή, σου έχω δει ότι υπάρχει ωραία. Φαγητό μαζί, συνέχεια. Μαζί. Ξεκάθαρα. Μπάμπη, ακούς όλα, γύρισε να δουλεύει. Ακούω, ακούω. Είναι εδώ, παιδιά. Στηρίζει, βοηθάει, έτσι νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που να είναι. Είναι ωραία. Κάτι ακόμα. Παιδιά, δεν τα θυμάμαι και όλα, γι' αυτό κοιτάζω το ερωτήσω στο κινητό. Τηλεόραση βλέπεις γενικά για τις άνθρωπες του YouTube. Δηλαδή, θα δεις κάτι και θα πεις ωραίο, μπορείς να το κάνω. Ή πω, τι βλάκια είναι αυτή, τι κάθομαι τώρα και με χάζευω. Δεν βλέπω τηλεόραση που λέει αλήθεια. Όχι. Netflix. Ό,τι ανοίξω τηλεόραση, θα Netflix κατευθείαν. Ή παράδειγμα, ξέρω να έχεις κολλήσει μια σειρά και να πεις. Πώς κόλλησαν όλοι πριν από δύο χρόνια, αν δεν καλά, με Άγριες Μέλισσες. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχω δει Άγριες Μέλισσες. Δεν έχω. Ούτε εγώ, απλά πολύ μικρή λέω... έβλεπα τηλεόραση, μου βλέπαν οι γονείς μου και βλέπαμε βέρος στο δεξί. Τόσο παλιά. Τόσο παλιά. Το θυμάμαι, το βλέπει η γιαγιά μου αυτό, δεν καταλάβεις. Παλιά κλασική ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Επίσης, έχω να επισημάνω και κάτι άλλο. Ότι η Μαριάννα είναι φιλόσοφη. Είναι, ναι. Είναι φιλόζωη. Και μας το δήλωσε και φαίνεται το βίντεο νομίζω. Και θέλω να σταθούμε και λίγο σε αυτό, γιατί είναι μια εποχή που είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο δύσκολη. Νομίζω έχεις υιοθετήσει ένα σκυλάκι. Ναι. Όχι, σωστά τα λέω. Ναι. Ωραία. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι όμορφο νομίζω να προτρέψουμε και κάποιους. Βρε, όμορφο είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις τι σκυλάκι θα πας να υιοθετήσεις. Που να ξέρεις ηλικιακά εννοώ. Α. Εγώ, ας πούμε, έχω μεγαλώσει με σκυλιά στο σπίτι μου.
Οπότε από μικρή είχε μπει στο. Από ενό χρόνο εμεί είχαμε πάρει κουτάβι και το είχαμε φοιτήσει. Οπότε πάνω κάτω ήξερα πώ είναι ένα κουτάβι να το μεγαλώνει. Όταν όμω ήρθα και το μεγάλωσα μόνη μου το κουτάβι, γιατί το πήγαμε 2 μηνών, λίγο δυσκολεύτηκα. Γιατί είναι πιο εύκολο να το βγάζει η μαμά σου βόλτα, να το ξεσκατίζει, η μαμά σου να καθαρίζει, η μαμά σου. Αυτό είναι άλλο στην ευθύνη γενικά. Ναι. Είναι ωραίο και ούτε να βλέπει ένα μικρό κουταβάκι εκεί πέρα να το χαϊδεύει κτλ. Όταν το αναλαμβάνει μόνο σου είναι πιο δύσκολο. Ναι. Η παραγωγή τι λέει εδώ για το Φιντέλ, μήπω δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Γιατί ναι, είναι λίγο ζωηρούλη, αλλά εντάξει. Ακόμα δεν έχει έρθει, πάει πλαγίω, δεν ξέρω γιατί. Τώρα θα έρθει την άλλη. Ενώ με τη Μαρία να πριν ήταν αγκαλιές και γουτσου γουτσου, τώρα κάνει λίγο το δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε πρέπει να γίνει μια τέτοια στο τι αντέχεις από άποψη ηλικίας του σκύλου. Άμα πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το ανταπεξέλθεις στο να έχεις συνέχεια την προσοχή σου, πού είναι το κουτάβι, τι μου τρώει τώρα, πού έχει κάνει τσίσα, τι έχει καταστρέψει, καλύτερα να πάρεις ένα ενήλικο. Σίγουρα να πάρεις, σίγουρα να υιοθετήσεις δηλαδή, αλλά λίγο την ηλικία. Δηλαδή εμείς που υιοθετήσαμε τώρα 2 μηνών, τα ήταν λίγο σκούρα στην αρχή τις πρώτες εβδομάδες, ήμασταν αρκετά δύσκολα. Αυτό φαντάζομαι πρέπει να είσαι από πάνω. Πρέπει να είσαι από πάνω συνέχεια, να περάσει από εκπαίδευση φυσικά το κουτάβι, γιατί και εσύ πόσα να ξέρει και να τα κάνει 100% όλα σωστά. Πρέπει να το εκτονώνει. Δηλαδή, εμεί τώρα αφιερώνουμε 2 ώρες μέσα στη μέρα μα για να πάμε βόλτα το μάλι να τον εκτονώνουμε και να γνωρίζει άλλα σκυλιά όλα αυτά. Ναι, κατάλαβα. Είναι, ναι. Επίση θέλω να σου πω και κάτι άλλο το οποίο το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Η κίνησή σου για του πυρόπληκτου. Α, το live, ναι, το φάνηκε. Ναι, ναι, το είδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Επειδή πάντα όταν φέρνω ένα καλεσμένο θέλω να μάθω κάποια πράγματα για εκείνο. Κάποια πράγματα ήξερα, κάποια πράγματα έμαθα. Και μου κάνει πολύ θετική εντύπωση, σου κρυβώ. Αυτό το φαντάζομαι το ξεκίνησε μόνη σου, είδε όλο αυτό και. Κοίτα, είδα που μου κάνει unboxholics. Ναι. Και λέω, στην αρχή λίγο έλεγα, σκεφτόμουν να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο μετά. Αλλά λέω, τώρα unboxholics μαζέψαν 300.000 ευρώ, εσύ θα μαζέψει 50. Και δεν είναι ένα τίποτα. Και λέω εγώ μέσα μου, όχι, ρε Μαρία, να είναι 50 ευρώ, 50 ευρώ. Αυτό. Εγώ πήρα την προοπτική ότι θα μαζέψουν 50 ευρώ. Και μαζέψαμε. Πώς θα μαζέψαμε? Δεν θυμάμαι τώρα. Φαντάζομαι πολύ περισσότερο για ένα. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. 1.700 ή 1.500 από εκεί. Φιντέλ. Φιντέλ. Μην κάνει ζημιές, Φιντέλ. Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα, αλλά εντάξει. Εδώ θα μα γυαλίσει σε λίγο όλη την παραγωγή. Εδώ θα τον ηρεμήσει η Μαριάννα. Να το σκιοφίτελ! Έλα, έλα στην παρέα μας. Έλα. Δεν θέλει. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Οπότε που λες να τις φάσεις, ούτε και 2 ευρώ να μαζέψεις και 50 ευρώ είναι επιτυχία. Mm. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το οργανώσαμε για ένα τρίωρο live που κάναμε φαν. Είχες και κάποιον που είχε πληγεί ή από μόνη σου έτσι. Δεν είχα εγώ προσωπικά. Κάποιο γνωστό. Όχι. Απλά μπράβο, πολύ καλό. Και τέλος, για να μην σας ζαλίσω και πολύ. Όχι. Το Φιντέλ. Φιντέλ, έλα αγόρι μου εδώ. Έλα στη Μαριάννα. Λοιπόν, αν ποτέ, επειδή όλο αυτό πάει καλά, έτσι, αν κάποια στιγμή σου λέγανε όμως να κάνεις τηλεόραση με δική σου εκπομπή, θα το σκεφτόσουν. Και να έχεις εσύ το πρώτο και τον τελευταίο λόγο όμως. Γιατί έχεις δει και εσύ μάλλον τα τελευταία χρόνια ότι πολλοί YouTubers πάνε προς τα εκεί άμα δέχονται μια καλή πρόταση. Κοίτα, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε, μέχρι στιγμής μου έχουν γίνει προτάσεις για reality. Τι οποίε δεν είναι έτσι αποδεκτή. Δεν γλάθηκε για αυτό. Όχι. Θε να μα πει ποιο ή. Για τη φάρμα πρόσφατα, αλλά λέω όχι, δεν είναι για μένα. Δεν είναι. Κάτι που θα ταιριάζε σε σένα, στη Μαριάννα. Δεν ξέρω. Δεν το από όλα αυτά που. Εγώ με πιο πολλέ φάσει θα ήθελα εκπομπή στο ραδιόφωνο. Α, αρέσει το ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πολύ το ραδιόφωνο. Έλα. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να ξυπνάω 6 το πρωί και να πηγαίνω στο σταθμό και να μιλάω και να λέω καλημέρε και να συζητάω πράγματα. Δηλαδή, να σου πρωινή εκπομπή, α πούμε, 8 με 10, ξέρω. Ναι. Οκ, okay. Ωραία. Πιο πολύ θα είμαι ευρωπαϊκή παρά σε τηλεόραση. Δεν ξέρω, είναι και πολύ μεγάλο το άγχο όπω θα λέω το θέμα. Πρέπει να δείχνει μόνο με 100% συνειδημένη, 100% να τα λες σωστά. Δεν είναι όλοι. Ναι. Εντάξει, ο καθένα παιδί μου το αρέσει. Απλά στο λέω επειδή πολλοί πάνε και ραδιόφωνο ξέρει να λέω. Ναι. Εγώ μαζί σου είμαι, μ' αρέσει, αλλά. Ειδικά η νέα γενιά με το ραδιόφωνο δεν ξέρω κατά πόσο έχει καλή σχέση. Αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει κάτι άλλο. Εγώ ευχαριστώ. Α, καλή. Ναι, έτσι μηδάει, μην αγχώνεσαι. Δεν έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει εγώ. Ναι. Θα σου πω τι παίζει τώρα. Δεν την προειδοποίησα, επίτηδες, επί τούτου. Γενικά εμείς κάναμε διάφορα Q&A, challenge και αυτά. Επειδή είχα δει πρόσφατα ότι σου είχαν κάνει Q&A. Ναι.
γιατί είδε παρακολουθώ. δεν θα σου κάνω Q&A, θα σου κάνω αιώνια διλήμματα. Αιώνια διλήμματα. Ναι, ναι, έχουμε και τέτοια κατηγορία. Στην οποία αυτό προφανώ σου δίνει δύο επιλογές, θα επιλέγει μία από τις δύο, αλλά θα λες και το γιατί επιλέγει. Βέβαια, θέλω και το γιατί. Οπότε, εγώ αποχωρώ, παίζει μπάλα μόνη σου. Α, ωραία. Φεύγω, απομακρύνομαι, πάω στα τσακίδια. Εσύ απαντάς στα διλήμματά μας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις μας. Εδώ η Μαριάννα, like, subscribe. Και καλή συνέχεια. Είμαστε και σε γιορτινό κλίμα, όπως βλέπετε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood εορτών. Και η Μαριάννα το ίδιο. Στα βίντεο νομίζω πάρα πολύ φαίνεται. Καλή συνέχεια από μένα, γεια σας. Ξεκινάμε τα αιώνια διλήμματα με τη Μαριάννα και χειμώνας ή καλοκαίρι. Καλοκαίρι γιατί διακοπές, ξεκάθαρα. Πίτσα ή σουβλάκι. Ωρε φίλε. Γι' αυτό είναι αιώνια διλήμματα. Κοίτα, θα πω πίτσα γιατί μπορείς να κάνεις πίτσα σουβλάκι που βάζουν πάνω γύρω. Ε, Το δέχομαι. Facebook ή Instagram. Instagram. Έχει πεθάνει το Facebook. Συμφωνώ. Δράμα ή κωμωδία. Α, δράμα, τις κωμωδίες λίγο δύσκολα γελάω, δύσκολα τις καταλαβαίνω το χιούμορ. Οκ. Γλυκά ή αλμυρά. Γλυκά ξεκάθαρα, γιατί εντάξει, Παρθένος, μοσκόπο σκορπιό. Sorry, δεν ξέρω από ζώδια, για να το λες. Ελληνική ξένη μουσική. Μπορώ να κάνω πας. Έχω και τα δύο, έχω μισού σταθμού σε ελληνική, μισού σταθμού σε ξένη μουσική. Ωραία. Πάρα από Οικονομόπουλο και με τη Μάκη τη Μάκη Οικονομόπουλο και κατευθείαν να πάω σε... πώς λέγεται αυτός? Μάνεσκι. Οκ, το δέχομαι, γιατί και εγώ έτσι είμαι, αλλά πες μας, ας πούμε, ένα τραγουδιστή που να σ' αρέσει, ένα γκρουπ, οτιδήποτε. Ό,τι, όποιος σου έρθει πρώτος στο μυαλό. Οικονομόπουλος. Το δέχομαι. Δόξα ή χρήμα. Με τη δόξα έχετε και το χρήμα. Οκ. Καλό, καλό. Βουνό ή θάλασσα. Θάλασσα, γιατί κάνεις μπανάκι, στο βουνό ψοφάς το κρύο, έχει πολύ κρύο ρε παιδιά στο βουνό, συγγνώμη. Και το λέει και εκείνη και χειμώνας, έτσι. Εκείνη και χειμώνας. Χριστούγεννα ή Πάσχα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα στολίζεις. Το Πάσχα είναι λίγο πιο, δεν στολίζεις πάντα το σπίτι σου στο Πάσχα. Θέατρο ή σινεμά. Σινεμά, γιατί μπορείς να σχολιάζεις με τον άλλο δίπλα σου, να τρως τα popcorn σου. Είναι πιο ωραίο το σινεμά. Οκ. Δύο ακόμα. Μπουζούκια ή κλαμπ. Μπουζούκια, να μην πας εκεί να υποφέρεις, να πεθάρεις εκεί, να κλάψεις. Να τραγουδήσεις. Να τρανέ, βέβαια. Okay. Και τελευταίο, ίσως και καλύτερο για πολλούς. Σεξ ή φαγητό. Πέτυχες τώρα την ερώτηση. Φαγητό. 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 Γιατί. Τρώγοντας ρίχνει τη όρεξη. Το δέχομαι. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.